Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. Σήμερα, 78 χρόνια μετά, το μήνυμα για εθνική ενότητα και πίστη σε αρχές και αξίες είναι πάλι επίκαιρο. Κάθε γενιά αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις. Κάθε γενιά καλείται να επιδείξει τις δικές της αντιστάσεις, να πει τα δικά της μεγάλα όχι. Με υπερηφάνεια και φέτος, 78 χρόνια μετά από την ιστορική εκείνη μέρα, που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας είπε το ηρωικό όχι στο φασιστικό άξονα, βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε το έπος του 40 και να καμαρώσουμε τα νιάτα του τόπου μας να παρελάβουν. Την παρέλαση ανοίγει η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, η οποία θα πάρει την θέση της απέναντι στους επισήμους. Η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου ιδρύθηκε το 1949 από τον αρχιμουσικό Μινά Τζορτζάκη και στεγάστηκε στο κτίριο της πλατείας Δασκαλογιάννη, όπου έχει και σήμερα την έδρα της. Η Δημοτική Φιλαρμονική Ηρακλείου συμμετέχει σε όλες τις πολιτιστικές, εθνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και άλλων δήμων. Επίσης, σε αρκετούς πολιτιστικούς συλλόγους όλης της χώρας. Θεωρείται ως μία από τις καλύτερες φιλαρμονικές στην Ελλάδα. Εύσημο των ικανοτήτων της αποτελούν οι συνεχείς προσκλήσεις για συμμετοχή σε εορταστικές εκδηλώσεις και οι τακτικές της συναυλίες. Η 28η Οκτωβρίου είναι μια ημέρα γιορτής και εθνικής υπερηφάνειας για την πατρίδα μας. Το έπος του 40 δεν ήταν απλά μια προσπάθεια απόκρουσης ενός εισβολέα. Μόνο ίσως η βιβλική αφήγηση της αναμέτρησης του Δαβίδ με τον Γολιάθ μπορεί να δώσει το πραγματικό μέτρο σύγκρισης. Μια χούφτα έγινε. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Και χρόνια πολλά. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μέσα από τη συχνότητα της Κρήτη TV την 78η επέτειο, τον εορτασμό της εθνικής μας επετείου από την Ιταλική επίθεση εναντίον της Ελλάδος το πρωινό εκείνο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Πάντα σε απευθεία σύνδεση με την καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Θα προσπαθήσουμε να σας μεταδώσουμε εικόνα και ήχο από τα στούντιο της Κρήτη TV στην περιγραφή ο Λευτέρης Κουμαντάκης με τη βοήθεια των τεχνικών και των οπερατέρ της Κρήτη TV. Ιδανικές οι καιρικές συνθήκες, όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες που σας μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Φωτάκης, με
υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου. Πλήθος εκπροσώπων, όπως μπορείτε να δείτε, της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και εκπροσώπων της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι Έλληνες δεν αγωνίστηκαν μόνο για έδαφος, αλλά και για τα κληροδοτήματα της ελληνικής ιστορίας, του ελληνικού πολιτισμού. Ήξεραν πολύ καλά... Εκπρόσωποι των αρχών, της ελληνικής αστυνομίας, του πυροσβεστικού σώματος και του λιμενικού σώματος. Γιατί την ελευθερία υπερασπίστηκαν. Γιατί αυτή είναι που κάνει τον άνθρωπο σημαντικό. Παρουσία βεβαίως πλήθος κόσμου, μικρών και μεγάλων, για να τιμήσουν την 78η εθνική μας επέτειο. Ο Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς, είδατε στα πλάνα σας. Ο εκπρόσωπος του Ποταμιού, ο κύριος Δανέλης. Εκπρόσωπος του Κινάλ, ο κύριος Γεγκέρογλου. Εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγει με τους ανάπηρους πολέμου και τους παλαιούς πολεμιστές. Είναι οι άνθρωποι που με και βεβαίως, όπως πάντα, τιμή Σένεκεν, την παρέλαση θα ανοίξει το τμήμα των αναπήρων πολέμου. Εκείνοι οι λίγοι που έχουν απομείνει στη ζωή και προέρχονται βεβαίως από τις τάξεις των αγωνιστών του ΕΠΒΟΥΣ, που για πολλά χρόνια επίσημα μετά τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1921, ξαναέφερε την Ελλάδα σαν πρώτη είδηση στα χείλη όλου του κόσμου. Προηγήθηκε να υπενθυμίσουμε μετά την επίσημη έπαρση της σημαίας στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη η επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, στην οποία χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ. Ειρηναίος. Ακολουθεί ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι η συνέχεια των γυναικών που με αυτοθυσία εμψύχωναν και βοηθούσαν τους τραυματίες πολέμου. Στη μακρόχρονη πορεία τους, οι εθελόντριες νοσηλευτικής έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε καιρό πολέμου και ειρήνης. Εργαζόμενες με ηρωισμό και αυτοθυσία, τιμώντας τις αρχές του Ερυθροσταυρικού κινήματος. Η εικόνα της εθελόντριας του Ερυθρού Σταυρού είναι αποτυπωμένη στη μνήμη και στην ιστορία της Ελλάδας και συμφωνίζει το ανθρωπιστικό έργο του Συλλόγου. Σε όλες τις πόλεις της χώρας αυτή την ώρα διεξάγονται μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις, γιορτάζοντας την εθνική μας επέτειο. Σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Χανίων, το παρόν έδωσε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, και συγκεκριμένα στις Βρύσες από Κορώνου. Ειδικές κατασκηνώσεις, ενώ είναι σε ετοιμότητα για συμμετοχή σε κάθε έκτακτη ανάγκη εντός και ενώ αντίστοιχα δρόμενα πραγματοποιήθηκαν πριν από περίπου μια μισή ώρα στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο. Μπροστά μας το σώμα εθελοντών Σαμαριτών, διασωστών και ναυαγοσωστών του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1931 με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με την επωνυμία Σώμα Εθελοντών Τραυματιοφορέων και από το 1932 επεκτάθηκε στην περιφέρεια. Οι εθελοντές Σαμαρίτες, οι εθελοντές διασώστες και οι εθελοντές ναυαγοσώστες του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εργάζονται καθημερινά σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμμετέχοντας σε πλήθος υπηρεσιών ή αποστολών του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μετά τα τμήματα των εθελοντών,
που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας, θα ακολουθήσουν βεβαίως εκπρόσωποι και τμήματα σχολικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου, ενώ λίγο πριν το πέρας της παρέλασης θα πραγματοποιηθεί και στρατιωτική παρέλαση με τμήματα του στρατού Ξηράς, της ΕΑΠ και βεβαίως της πολεμικής μας αεροπορίας. Απαρτίζονται από 20 από τους πλέον έμπειρους κυβερνήτες του Παγκρίτιου Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών, με φουσκωτά σκάφη άνω των 7 μέτρων που πληρούν τους όρους απεριορίστων πλοών παντός καιρού, φέροντας όλα τα απαραίτητα όργανα ναυσιπλοείας. Ενώ ένα μέλος της ομάδας συμμετέχει από Ξηρά, οργανώνοντας την επικοινωνία και μεταφέροντας τις οδηγίες τους, επικυρώντας έρευνα ή διάσωση. ...78 χρόνια πριν. Ο αγώνας που ξεκίνησε το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου του 1940 ήταν μια έκπληξη για το σύνολο της ανθρωπότητας. Κανείς τότε δεν περίμενε ότι το μικρό ελληνικό κράτος και μικρό σε αριθμό ελληνικό στρατός θα μπορούσε να αποδειχθεί μέσα σε λίγες ώρες μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές δυνάμεις εκείνης της εποχής. Ενδεικτικά πρέπει να αναφέρουμε ότι στην Ιταλική εισβολή η παρέλαση συνεχίζεται από τη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων. Συμμετείχαν 11 Ιταλικές μεραρχίες έναντι αρχικώς 3 ελληνικών. Η προχώρηση των Ιταλικών τμήματων μέσα στο ελληνικό έδαφος, σε αναλογία δυνάμεων παρακαλώ, 10-1, δεν διήρκησε περισσότερο από 7 ημέρες. Την καλύτερη εκπαίδευση και συντήρησή τους, έτσι ώστε αν η πατρίδα τους χρειαστεί, να πράξουν το καθήκον τους στο ακέραιο. Ειδικά στον τομέα της πολιτικής προστασίας, η ΛΕΦΕΔ είναι γνωστό πως έχει ενεργό παρουσία σε όλη τη χώρα, οπουδήποτε και να απαιτηθεί, καθώς τα μέλη της συμμετέχουν ενεργά σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά από ατυχήματα ή θεομηνίες. Επίσης η Λέσχη μετέχει σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Το μέγιστο λοιπόν λάθος της προχώρησης των Ιταλών ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα στην περιοχή της Παραμυθιάς στην Ήπειρο από τα σύνορα τα αλβανικά. Μέσα σε μία εβδομάδα ο ελληνικός στρατός τότε, που να σημειωθεί δεν είχε υποστεί επιστράτευση ακριβώς για να μην προκαλέσει την Ιταλική επίθεση, εξαπέλυσε τη δική του αντεπίθεση. Ώστε σε όλη τη διάρκεια του η διεθνής αναμέτρηση είχε περιέλθει σε δευτερεύουσα μοίρα. Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, 1,5 περίπου μήνα μετά την Ιταλική επίθεση, οι Έλληνες στρατιώτες είχαν προχωρήσει σε βάθος 300 χιλιόμετρων μέσα στο αλβανικό έδαφος. Όλη αυτή η αντίδραση, συνολική αντίδραση του ελληνικού λαού και της πολιτικής ηγεσίας, άφησε πράγματι άφωνη τη διεθνή κοινή γνώμη. Και κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπροστά από τους επισήμους, ο Σύλλογος Αλατσαδιανών Νομού Ηρακλείου, που επανιδρύθηκε το 1982 σε συνέχεια... Στη Δύση, όπως σημειώνει ο μεγάλος Έλληνας ποιητής, ο Σεφέρης, φούντωσε ξανά ο φιλελληνισμός που είχε εκδηλωθεί την εποχή του Λόρδου Μπάιρον. Όλη η γη, όλη η ιστορία του κόσμου, κοιτάζει την Ελλάδα αυτή τη μικρή γωνιά. Αυτό τον ξερό βραχότοπο, γράφει ο Σεφέρης στις μέρες. Έχει μια σταθερή και επιτυχημένη παρουσία και πρωταγωνιστεί στα πολιτιστικά δρόμενα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι Έλληνες προσομοιώζονται τότε με αρχαίους θεούς. Ο εξόριστος Γάλλος στρατηγός Ντε Γκολ και οι ελεύθεροι Γάλλοι η απήχηση που είχε σε όλο το πραγματικά κόσμο, το ελληνικό, όχι, παραλυρούν. Μέχρι
τότε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είχαν υποκύψει στη βία του άξονα. Ο κόσμος άκουσε με θαυμασμό την απάντηση. Ποτέ από την αρχή της Σαλαμίνας η Ελλάδα δεν βρέθηκε ξανά σε τέτοιο ύψος. Ενδεικτικώς, στα γαλλο-ιταλικά σύνορα, η Γαλλία είχε δεχθεί επίθεση και από την Ιταλία και μάλιστα μετά την ήττα της από τη Γερμανία. Μπροστά μας ο πολιτιστικός σύλλογος Νέας Αλικαρνασού, η Αρτεμισία, με παραδοσιακές φορεσιές της πατρίδας μας, μαζί με το σύλλογο Μικρασιατών Κρήτης, ο Άγιος Πολύκαρπος, που ιδρύθηκε στο Ηράκλειο το Νοέμβριο. Αν και φιλογερμανική η κυβέρνηση του Βίτσι, στα γαλλοϊταλικά σύνορα ύψωσε μία πινακίδα ενδεικτική της ηρωνίας που αντιμετώπιζε τον Ιταλικό στρατό. Συνεχίζεται από το Σύλλογο Μακεδόνων Κρήτης, που ιδρύθηκε το 1990. Η πινακίδα λοιπόν εκείνη έγραφε «Έλληνες στρατιώτες, alt. Εδώ αρχίζουν τα γαλλικά σύνορα». Αυτό ήταν το μήνυμα που έδωσε τότε. Πράγματι, ο μικρός αριθμητικά, αλλά και με γιγάντιο ψυχικό ελληνικό σθένος, ο στρατός μας, σε όλη την ανθρωπότητα, με αφορμή το πρωινό εκείνο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1975 από την ανάγκη των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, με σκοπό τη σύσφυξη των σχέσεων και την ανθρώπινη αλληλεγγύη μεταξύ αυτών, καθώς για τη διατήρηση, τη συντήρηση και τη μετάδοση των ηθών και των εθίμων της πατρίδας μας και τη μεταλαμπάδευση αυτών στις επόμενες γενιές. Μπροστά από τους επισήμους, το Λύκειο Ελληνίδων. 28 Οκτωβρίου, ημέρα τιμής, σεβασμού και θύμησης εκείνων των ηρώων της σύγχρονης ιστορίας μας, οι οποίοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, εκείνων των ηρώων, οι οποίοι έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα, πολεμώντας για τη ελευθερία της πατρίδας μας. Εκείνων των ηρώων που απέδειξαν σε όλο τον κόσμο ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Γράφει ο Άγγελος Καγιανός. Ελέγαμε ένα μαραθώνα ακόμα. Ελέγαμε μία Σαλαμίνα ακόμα. Ελέγαμε ακόμα ένα 21. Και ήρθες τελωσή, μητέρα μέρα, όπου αγκάλιασες και ανύψωσες ολόκληρα τα περασμένα, στον ανώτατο λυτρωτικό σκοπό τους, στον υπέρτατο τους ηθικών ιστορικών. Πάντα σε απευθεία σύνδεση με το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, όπου συνεχίζεται η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Τμήματα βρακοφόρων πέρασαν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Ακολουθούν τμήματα ατόμων με αναπηρία. Και είναι πραγματικά, επιτρέψτε μου, τα άτομα αυτά, τα οποία δίνουν ισχυρά μηνύματα ζωής σε μια εποχή που απαιτούνται. Μπροστά μας το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου. Η Ελλάδα έμπαινε στο σύμβο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου να αγωνιστεί για το δίκαιο, για την τιμή και την ελευθερία της, για την τιμή και την ελευθερία του ανθρώπου. Η μικρή φτωχή ένδοξη Ελλάδα έδειχνε στους ανθρώπους τον δρόμο για τη θυσία. Οι Έλληνες στρατιώτες του 1940 ορμούσαν στα χιονισμένα βουνά της Ηπείρου για να αποκρούσουν τους Ιταλούς επιδρομής φωνάζοντας αέρα, αέρα, με σκέπη και οδηγό την Παναγία, την υπέρμαχο στρατηγό. Οι νίκες η μία μετά την άλλη στεφάνωναν το στρατό μας και συνέθεταν το νέο ελληνικό θαύμα, το έπος της Βορείου Ηπείρου. Μπροστά μας το 4ο και το 50ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Ήταν εκείνο το πρωί πάντως της 28ης Οκτωβρίου του 40 που ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, επισκέφτηκε την κατοικία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Ιωάννη Μεταξά, για να το επιδώσει το περίφημο τελεσίγραφο στο οποίο η Ιταλική κυβέρνηση και ο Ντούτσε ζητούσαν από τον ελληνικό λαό να επιτρέψει την διάβαση των Ιταλικών μονάδων
από το ελληνικό έδαφος και την εγκατάστασή του σε επιλεγμένα σημεία. Διαφορετικά, οι Ιταλικές μονάδες θα προέβαιναν στην ίδια ενέργεια αυτή τη φορά δια της βίας. Λες και πήραμε δυνάμεις. Αδερφούλα μου, νικούμε παντού. Η Παναγία ολοζώντα μας ακολουθεί. Η απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού ήταν η γνωστή. Ώστε λοιπόν έχουμε πόλεμο. Όχι, δεν μπορώ να συμφωνήσω. Από τη φράση αυτή απομονώθηκε μόνο η άρνηση. Στο σχολείο Ηρακλείου. Η Ελλάδα έδωσε την πρώτη νίκη στα ελεύθερα έθνη. Αυτή θρημάτισε τον θρύλο του ανίκη του άξονα. Αυτή ανέτρεψε τις προοπτικές του και το ορολόγιο πρόγραμμα των επιχειρήσεών του. Αυτή εμψύχωσε όλους τους άλλους λαούς. Γράφει στα απομνημονεύματά του ο Ιταλός απεσταλμένος Γκράτσι. Ένιωσα ντροπή. Με ευλάβεια υποκλήθηκα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και έφυγα με το κεφάλι σκυμμένο. Η γενεοψυχία των Ελλήνων φωτίζει σαν ήλιος φωτεινός. Έναν ολόκληρο σκοτεινό κόσμο. Στα χιονοσκέπαστα βουνά της Πίνδου, μέσα σε ένα... Με όλα αυτά, η ώρα είχε πάει 3:15 τα ξημερώματα. Τηλεφώνησε να ξυπνήσουν τον Γεώργιο, τον οποίο και ενημέρωσε. Μετά τηλεφώνησε στους Έλληνες, πρεσβευτές στην Άγκυρα και το Βελιγράδι. Παρέλαση συνεχίζει το 10ο Δημοτικό Σχολείο και ακολουθεί το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Το Υπουργικό Συμβούλιο ξεκινούσε τη συνεδρίασή του στις 5:30 το πρωί, ενώ η Αθήνα ακόμα κοιμόταν. Την ίδια ώρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα ξεκινούσαν οι βολές του Ιταλικού πυροβολικού. Οι στρατηγοί βιάζονταν και δεν περίμεναν καν να εκπνεύσει το τελεσίγραφο. Την πρώτη ώρα, οι Ιταλοί διέθεταν 100.000 άνδρες. Είχαν 135 πυροβολαρχίες και ένα τάγμα πολυβόλων. Συνεχίζεται με το 14ο Δημοτικό. 150 άρματα μάχης και 18 ύλες υπηκού και πιστεριζόταν από 400 αεροπλάνα. Την ίδια ώρα, οι Έλληνες διέθεταν 35.000 άνδρες με 40 πυροβολαρχίες. Συμμετείχε βεβαίως και η πολεμική αεροπορία με 130 αεροπλάνα που έπρεπε να καλύπτουν ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Μπροστά μας το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Ποιος λόγος και το όχι όμως που εξέφρασε εκείνο το πρωί ο Ιωάννης Μεταξάς δεν εξέφραζε μόνο τη δική του βούληση. Εξέφραζε σαφώς την άποψη του συνόλου του ελληνικού λαού πέρα από πολιτικές τοποθετήσεις. Και αυτό φάνηκε ακριβώς στον τρόπο που πολέμησαν οι Έλληνες στα αλβανικά σύνορα. Γι' αυτό και σήμερα το χαρακτηρίζουμε σαν έπος. Παρέλαση συνεχίζει το 18ο Δημοτικό Σχολείο. Γιατί ήταν η κοινή εκδήλωση ενός ολόκληρου λαού. Η κοινή πεποίθηση για αντίσταση. Οι Έλληνες λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν ήξεραν
αν θα μπορούσαν να κερδίσουν. Πήγαν όμως για να νικήσουν. Πήγαν για να αντισταθούν. Συνεχίζεται από το 20ο και 50ο δημοτικό σχολείο της πόλης μας. Και πράγματι, το πέτυχαν. Το 1941, με την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα, ο στρατός μας που μέχρι τότε μαχόνταν ηρωικά και νικούσε τους Ιταλούς στη Βόρεια Ήπειρο, δεν ήταν πια δυνατόν να συνεχίσει τον αγώνα. Ο νικητής που είχε καταπλήξει με τις νίκες του τον κόσμο, ανίκητος υποχωρεί. Μπροστά μας το 24ο Δημοτικό Σχολείο και ακολουθεί το 26ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν δραματικές για την Ελλάδα. Το μέτωπο είχε καταρρεύσει. Ο στρατός είχε διαλυθεί. Η Βόρεια και η Κεντρική Ελλάδα είχαν κατακτηθεί. Στην πρωτεύουσα ο πανικός ήταν μεγάλος. Πολλοί έφευγαν προς την Πελοπόννησο, άλλοι προς τα νησιά και την Κρήτη. Κανείς δεν ήξερε πώς να σωθεί. Πάντα σε απευθεία σύνδεση, σας μεταφέρουμε εικόνες μέσω της Κρήτη TV από το κέντρο του Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή παρελάβουν τμήματα των δημοτικών σχολείων της πόλης. Μπροστά από τους επισήμους περνάει το 28ο και 57ο Δημοτικό Σχολείο. Παρουσία βεβαίως της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 27 Απριλίου 1941, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών μετέδωσε το και εκπροσώπων των τοπικών αρχών. Έλληνες, θάρρος, δεν νικηθήκαμε. Η ελευθερία γρήγορα και πάλι θα έρθει. Ψηλά τα κεφάλια. Η Ελλάδα δεν πεθαίνει. Η εισβολή των Γερμανών διέλυσε. Ενδεικτικό βεβαίως των καλών καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Η αυξημένη παρουσία του κόσμου, μικρών και μεγάλων. Μπροστά μας στο 30ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Ποτέ ας μην πιστέψουμε πως η κατάσταση. Για τον εορτασμό της εθνικής μας επετείου, που κάθε χρόνο στέλνει πολυπίκυλα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση, αν σκεφτεί κανείς όλα αυτά που διαδραματίζονται γύρω από τη χώρα μας. Θα έτασε τον εαυτό του, εκεί θα πρέπει να μείνει ακλόνητος και να υποστεί κάθε κίνδυνο, χωρίς να υπολογίσει τίποτα. Ούτε το θάνατο, ούτε τίποτα άλλο απέναντι στο εσχρό. Μπροστά μας στο 32ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Στην υπηρετική Ελλάδα. Γνώρισε το κορύφωμά του στην ηρωική Μεγαλόνισο Κρήτη. Ο αγώνας της Κρήτης υπήρξε εισάξιος του αγώνα της Πύρτου. Τότε το σοκ πάντως για τις δυνάμεις του άξονα ήταν τέτοιο, ώστε ακόμα και οι σύμμαχοι των Ιταλών, οι Γερμανοί, είχαν μείνει έκπληκτοι από αυτό που χαρακτήριζαν όλοι ελληνικό φαινόμενο. Μπροστά μας το 34ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Τόσο ο Χίτλερ, όσο και οι στρατιωτικοί, κατελήφθησαν από θαυμασμό, σημειώνει στο ημερολόγιο του ο χιτλερικός υπουργός Άλμπερτ Σπέαρ. Προσπαθούσαν, λέει ο Σπέαρ, να βρουν την ερμηνεία. Και ο Χίτλερ, στηριζόμενος στις ρατσιστικές του θεωρίες, τους έλεγε ειρωνικά ότι οι σημερινοί Έλληνες είναι απόγονοι των Δωριαίων, οι οποίοι κατά το Χίτλερ
ήταν Ινδογερμανική φυλή. Τα νιάτα του στρατευμένα στο πόλεμο της Αλβανίας έλειπαν στα υπηρετικά βουνά. Στις φλέβες έλεγε ο Χίτλερ των Ελλήνων έρε Ινδογερμανικό αίμα. Και οι Δωρείς ήταν οι θεμελιωτές του γερμανικού πολιτισμού. Μόνο έτσι και με αυτή την παράλογη συλλογιστική ο Χίτλερ εξηγούσε το ελληνικό θαύμα. Γι' αυτόν δεν υπήρχε άλλος τρόπος να το εξηγήσει. Μπροστά μας το 36ο Δημοτικό Σχολείο. Πολύ άρχισε τα ξημερώματα της 20ης Μαΐου 1941 με ανελαίητο βομβαρδισμό και λήψη ελεξιστωτιστών στην περιοχή των Χανίων. Λίγο αργότερα, ο Βρετανός στρατάρχης Βίλσον, ο υπεύθυνος για την άμυνα της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, μετά από επίσκεψή του στην Ελλάδα και στη σύσκεψη με το ελληνικό στρατηγείο δηλώνει: «Εσχημάτισα την εντύπωση ότι ο πόλεμος που διεξήγεται στην Αλβανία ήταν πόλεμος του λαού». Αυτή η φράση του στρατηγού Βίλσον, που είχε κάθε λόγο να μιλήσει με θετικά σχόλια μόνο για την ηγεσία, απονέμει ένα υπέρτατο παράσημο στο σύνολο του λαού. Αυτή η φράση τα λέει όλα και εξηγεί πράγματι το ελληνικό εκείνο θαύμα της εποχής. Ο Ίστον Τσόρτσιλ, πρωθυπουργός της Αγγλίας, σημειώνει στα απομνημονεύματά του: «Στην Κρήτη οι Γερμανοί κέρδισαν μια πύρια νίκη, γιατί με τις δυνάμεις που σπατάλησαν εκεί θα μπορούσαν εύκολα να κατακτήσουν την Κύπρο, τη Συρία, το Ιράκ και ίσως ακόμα και την Περσία». Η παρέλασή μας συνεχίζεται με το 40ο και 46ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Οι Έλληνες λοιπόν ξεκίνησαν τον πόλεμο με τρεις μεραρχίες, που μέχρι το πέρας του πολέμου είχαν γίνει 12. Το σύνολο σχεδόν του αντρικού πληθυσμού, που μπορούσε δηλαδή να φέρει όπλα, είχε στρατευθεί. Ο αγγελωτός σταυρός κοιμάτιζε σε όλο το αιματοβαμμένο νησί. Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου περνάει μπροστά από τους επισήμους και ακολουθεί το 52ο Δημοτικό Σχολείο. Ο μεγάλος πόλεμος λοιπόν κρίθηκε στην Κρήτη. Στο επίσημο τραπέζι που κατά τη συνήθειά του παρέθεται ο Χίτλερ στους ηγείτορες των διαφόρων εκστρατιών, στράφηκε προς το στρατηγό. Παρεμβάλλουμε στοιχεία του Μαΐου του 1941, όταν ο Χίτλερ έκανε αυτή τη δήλωση στο Reichstag, η οποία προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στην παγκόσμια κοινότητα. Η δήλωση αυτή ήταν η εξής: «Χάρεν της ιστορικής αλήθειας, οφείλω να διαπιστώσω ότι μόνον οι Έλληνες, εξ όλων των αντιπάλων οι οποίοι με αντιμετώπισαν, επολέμησαν με παράτολμον θάρρος και υψίστην περιφρόνηση προς τον θάνατον». Και πώς να μην το πει άλλωστε, η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα που αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει 4 αντιπάλους ταυτόχρονα. Το 54ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Κι όμως αντιστάθηκε. Ας αφήσουμε τα επίσημα νούμερα του ΟΗΕ, καθώς και δηλώσεις των πρωταγωνιστών εκείνης της εποχής, να μας δώσουν την πραγματική... Απέναντι στις 12 λοιπόν ελληνικές μεραρχίες, οι Ιταλοί ενισχυόμενοι συνεχώς παρέταξαν 30. Κι όμως,
Παρά τη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσαν στην αρχή της Άνοιξης, παρουσία του ίδιου του Ντούτσε, του Μπενίτο Μουσουλίνη, εκεί, στα υψώματα της κλεισούρας, δεν κατάφεραν να προχωρήσουν ούτε ένα μέτρο. Νορβηγίας 61, της Γαλλίας 43, που θεωρούνταν η υπερδύναμη της εποχής, της Πολωνίας 30, στο Βέλγιο 18, η Ολλανδία 4, η Γιουγκοσλαβία 3 και η Δανία καμιά μέρα, γιατί οι Δανείοι παραδόθηκαν σε ένα μοτοσυκλετιστή του Χίτλερ, ο οποίος μετέφερε στον Δανό βασιλιά αίτηση για διέλευση των ναζιστικών στρατευμάτων. Την παρέλαση συνεχίζουν σημεοφόροι και παραστάτες του 1ου, του 5ου, του 7ου και του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Σε αυτές ακριβώς τις μάχες, στα υψώματα της κλεισούρας, έλαμψαν και οι Κρήτες της Πέμπτης Μεραρχίας. Η Πέμπτη Μεραρχία, μία από τις ιστορικότερες ομάδες του ελληνικού στρατού, είχε δημιουργηθεί στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Ελλάδα τάχθηκε και πάλι στο πλευρό των συμμάχων αποκλειστικά από Κρήτες στρατιώτες. Η υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια. Αυτό και μόνο. Αλλά αυτό και μόνο ήταν... Τον Οκτώβριο του 1940, η Μεραρχία, επιστρατευόμενη ακόμα, δεν βρέθηκε στην πρώτη γραμμή από τις πρώτες ημέρες του αγώνα. Για την ανθρώπινη αξία. Ήταν, βλέπετε, δύσκολο. Η παρέλαση συνεχίζεται από σημεοφόρους και παραστάτες του 9ου, του 11ου, του 13ου και 42ου και του 15ου και 17ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Ήταν δύσκολο, λοιπόν, στις συνθήκες αυτές, να μεταφερθούν περίπου 14.000 στρατιώτες από την Κρήτη διαθαλάσσης στο αλβανικό μέτωπο. ...των 219 ημερών στους 13.676. Οι Αλβανοί είχαν 1.165 νεκρούς, οι Ιταλοί 8.000, οι Βούλγαροι 25.000 και οι Γερμανοί 50.000 νεκρούς. Συνολικές απώλειες σε ποσοστό επί του πληθυσμού, εκτελέσεις, κακουχίες και μάχες. Η Ελλάδα 10%, η Σοβιετική Ένωση 30%, η Ολλανδία 2%, η Γαλλία 2%, η Πολωνία 2%, η Γιουγκοσλαβία 2% και το Βέλγιο 1,5%. Την παρέλαση συνεχίζουν σημεοφόροι και παραστάτες του 19ου, 21ου, 23ου, 25ου και 27ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Η μάχη της Κρήτης, όπως πέρασε στην ιστορία, ξεκίνησε τα ξημερώματα της 3ης 20 Απριλίου του 1941 και διήρκησε σχεδόν 10 ημέρες. 35ο, 33ο, 35ο, 37ο και 31ο Δημοτικό Σχολείο με σημειοφόρους και παραστάτες. Η δίμηνη απασχόλησε... Μία μάχη που διέψευσε το γερμανικό σχέδιο Ερμής, που προέβλεπε την κατάκτηση της Κρήτης μέσα σε μερικές ώρες. Οι Γερμανοί ήθελαν το νησί εξαιτίας της στρατηγικής του θέσης, προκειμένου να μπορούν στη συνέχεια να οργανώνουν επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Τα πράγματα όμως δεν ήλθαν όπως πίστευαν. Μπροστά από τους επισήμους σημεοφόροι και παραστάτες του 41ου, 43ου, 45ου και 47ου Δημοτικού Σχολείου. Το σχέδιο της ταχείας κατάληψης της Μεγαλονήσου δεν πέτυχε. Μπορεί στο νησί να υπήρχαν μόνο 30.000 συμμαχικές δυνάμεις και 8 τάγματα ανεκπαίδευτων, ακόμη και για πόλεμο Ελλήνων νεοσυλλέκτων, που μεταφέρθηκαν από την Τρίπολη και τον Ναύπλιο. Όμως υπήρχαν άνθρωποι με καρδιά, που είχαν μάθει να μάχονται, να διεκδικούν και να υπερασπίζονται την ελευθερία τους. Οι Κρήτες, άλλωστε, μόλις πριν από 43 χρόνια, είχαν διώξει τον προηγούμενο δυνάστη. Thank you.
με το 49ο, 53ο, 57ο, το Παγκρίτιο και το Ζάνιο εκπαιδευτήριο, σημεοφόρους και παραστάτες, συνεχίζεται η παρέλαση. Έτσι, η ψυχή των άοπλων κατοίκων τάβαλε με την πιο παράδοξη μάχη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Κρήτη έσβησε η περηφάνεια του Χίτλερ, το επίλεκτο σώμα των αλεξιτωτιστών, και εδώ άλλαξε η πορεία όλου του πολέμου. Καθώς η δεκαήμερη μάχη καθυστέρησε τους Γερμανούς να εισβάλλουν στη Σοβιετική Ένωση. Η μάχη της Κρήτης έχει ξεφύγει πλέον από τα όρια της τοπικής ιστορίας και αποτελεί χρυσή σελίδα στην παγκόσμια ιστορία. Πεδίο μάχης, τα χωριά και οι πόλεις της Κρήτης. Ο άμαχος κρητικός λαός χτυπιέται ανελέητα. Στους επισήμους, το εργαστήρι ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Χειροκροτήστε τα παιδιά, το αξίζουν ένα παραπάνω. Η μάχη στην Κρήτη διεξάγεται σώμα με σώμα. Άμυνα παλαϊκή, χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα. Ωστόσο, οι γέροι, οι γυναίκες και τα παιδιά δημιουργούν το έπος. Μπορεί να θυμάται με υπερηφάνεια και να γιορτάζει. Καμιά όμως δεν είναι λαμπρότερη από την ημέρα εκείνη, όταν σε τελείωσα πρόκληση επίθεση ενός άρπαγα τυράννου, η Ελλάδα σύσσωμη αντέταξε. Οι απώλειες των Γερμανών αλεξιπτωτιστών κατά την πρώτη ημέρα είναι απρόσμενα για αυτούς μεγάλες. Αυτοί όμως συνεχίζουν απτόητη της ρήψης. Πολλοί σκοτώνονται στον αέρα, αλλά και αυτοί που φτάνουν στο έδαφος αποδεκατίζονται από ένα άοπλο και αδάμαστο λαό. Η παρέλασή μας συνεχίζεται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ας ετοιμαστούμε να χαρούμε και να χειροκροτήσουμε τα νιάτα της πατρίδας μας, τους αυριανούς πολίτες της χώρας που καλούνται να συνεχίσουν την ένδοξη ιστορία των προγόνων τους και να υπερασπιστούν τη χώρα αυτή αν ποτέ χρειαστεί. Γιατί πρέπει η Ελλάδα, όσο από μένανε και σένανε περνά, ελεύθερη να μείνει. Ολάκερη η Ελλάδα, σε σένανε και μένανε τα βλέμματα, έχει γυρισμένα. Μπροστά μας το δεύτερο γυμνάσιο Ηρακλείου. Έναν κρητικό λαό που με την ψυχή γεμάτη Ελλάδα ορμάει με τα μαυρομάνικα, τις τσουγκράνες και τα τσαπιά, πετσοκόβοντας τους σιδερόφρακτους και πάνωπλους εισβολείς. Η άμυνα κρατάει γερά, αλλά προς το βράδυ της πρώτης ημέρας οι Γερμανοί πατούν πόδι στο αεροδρόμιο του Μάλεμε και το κρατούν παρά τις επιθέσεις των υπερασπιστών του νησιού. Απόπειρα επίσης των χιτλερικών να στείλουν ενισχύσεις από τη θάλασσα, συντρίβεται από τον Αγγλικό στόλο, με φοβερές απώλειες για τους Γερμανούς, αλλά και τους Άγγλους που χάνουν βαριά πολεμικά σκάφη. Τα ωραιότερα σύμβολα που γαλβανίζουν τις πολιτισμένες ψυχές όλου του κόσμου φέρνουν τα ονόματα του Μαραθώνα, των Θερμοπυλών, της Αλαμίνας. Φέρνουν το όνομα του Μεσολογίου. Στα βουνά της Αλβανίας, το όνομα της Πίνδου υψώθηκε ιερό σύμβολο των ελευθέρων λαών και των ελευθέρων ανθρώπων σε στιγμές αγωνίας και απόγνωσης. Μπροστά από τους επισήμους, το 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Παρά τις εκατόμβες των νεκρών με τις συνεχείς ενισχύσεις που φτάνουν ακατάπαυστα, οι Γερμανοί κατορθώνουν να δημιουργήσουν και άλλα προγεφυρώματα, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους και ετοιμάζονται για γενική επίθεση. Κυρίαρχοι κατακτητές πλέον οι υπάνθρωποι του Χίτλερ,
Στρέφονται με λύσα πάνω στον άμαχο κριτικό πληθυσμό για να τον τιμωρήσουν για την ηρωική του αντίσταση. Λαιλατούν, δολοφονούν, καίνε και καταστρέφουν. Οι βαρβαρότητες εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Η παρέλαση συνεχίζεται από το 8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Με συλλήψεις και ομαδικές εκτελέσεις, με στρατόπεδα συγκέντρωσης, άρχισαν αμέσως με την γερμανική κατοχή της νήσου και ως αντίπινα. Πρώτο θύμα, η Κάνδανος. Το ημερολόγιο έγραφε 1η Ιουνίου 1941. Ακολούθησαν τα Ανόγια και η Βιάνος. Μπροστά μας το 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Αυτή η ομοθυσία των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων, με την οποία αντίκρισαν το φοβερό γεγονός του πολέμου, είναι θεωρώ το πιο σπουδαίο φαινόμενο μέσα στην ιστορία του έθνους μας, λέει ο στρατής Μυρβή. Οι Κρήτες, μετά τη μάχη της Κρήτης, δεν δαμάζονται και συνεχίζουν την ηρωική τους αντίσταση για 4 ακόμα χρόνια από τις απόκριμνες και υπερήφανες βουνοκορφές του Ψιλορίτη, της Δίκτης και των Λευκών Ωραίων. Συνεχίζουν την εθνική τους αντίσταση μέχρι που η Λευτεριά ξαναγυρίζει και στεφανώνει και πάλι το ηρωικό και πανέμορφο νησί. Η παρέλαση συνεχίζεται από το 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Από τις αρχές του Ιουνίου του 1941 δημιουργούνται πλήθος από αντιστασιακές οργανώσεις σε ολόκληρη την Κρήτη, όπως του Μανώλη Μπαντουβά στον Άγιο Σύλλα, του Πετρακογιώργη στις Καμάρες, η ομάδα του Αδάμη Κρασανάκη στη Δίκτη, η οργάνωση των Ανογείων, η οργάνωση του Ραυτόπουλου στη Βιάνο, του Αντώνη Γρηγοράκη στον Κρουσόνα, του Γκατσιά στα Σφαγιά, αλλά και η οργάνωση του Μάντακα στα Λευκά Όρη, του Γιώργη Κατσιρντάκη στα Χουστουλιανά. Μπροστά μας περνάει το πειραματικό γυμνάσιο της πόλης μας. Δεν αναφέρεται στην ιστορία των εθνών πιο λακωνικό, πιο εύγλωτο. Η εθνική αντίσταση της Κρήτης είναι ενέργεια λαϊκών ανθρώπων και όχι στρατιωτικών. Αφού αφενός, ο στρατός των συμμάχων μετά τη μάχη της Κρήτης έφυγε στη Μέση Ανατολή και αφετέρου, από τον Νοέμβριο του 1940 η Κρήτη ήταν αφύλακτη. Χωρίς ελληνικό στρατό, χωρίς οργανωμένη άμυνα. Επειδή, κατά την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, η πέμπτη μεραρχία της Κρήτης έλειπε στο μέτωπο. Ο ελληνικός πυνθύρας αναφλόγησε ξανά στα βασανισμένα στήθη εκατομμυρίων ανθρώπων τη μισοσβισμένη θριαλίδα της ελπίδας. Μπροστά μας σημεοφόροι και παραστάτες του 1ου, του 3ου και του 5ου γυμνασίου της πόλης μας. Παράλαση συνεχίζεται από το 7ο, το 9ο, το 11ο, το 13ο και το Παγκρίτιο Γυμνάσιο Ηρακλείου με σημεοφόρους και παραστάτες. Στις 4 Μαΐου 1941, ο ίδιος ο Χίτλερ, μιλώντας σε γερμανικό Ράιχσταγ για την εκστρατεία στα Βαλκάνια, είπε: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους μας, ο Έλληνας στρατιώτης ιδίως, πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία».
Στη σκυτάλη της παρέλασης παίρνουν τα λύκια της πόλης μας. Μπροστά μας το δεύτερο λύκειο Ηρακλείου. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Είναι ο αιώνιος έρος των Ελλήνων για τη ζωή, τη δράση και την ελευθερία. Σεις, τα ελληνικά παραδείγματα, νύχτα και μέρα να έχετε στα χέρια σας. Μπροστά από τους επισήμους, το τέταρτο λύκειο Ηρακλείου. Χειροκροτήστε τα παιδιά. Για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, η εικόνα που μας έρχεται είναι από την καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Παρακολουθείτε εικόνες από τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Τμήματα των λυκείων της πόλης παρελάβουν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Ενώ σε πολύ λίγο θα ακολουθήσει και η στρατιωτική παρέλαση. Η παρέλαση συνεχίζεται από το λέκτο λύκειο της πόλης μας. Με τμήματα στρατιωτικών από το στρατό Ξηράς και την πολεμική μας αεροπορία να εκπροσωπούν τα σώματα. Εάν ο ρωσικός λαός κατόρθωσε να ορθώσει αντίσταση μπροστά στις πόρτες της Μόσχας, να συγκρατήσει και να ανατρέψει τον γερμανικό χήμαρο, το οφείλει στον ελληνικό λαό που καθυστέρησε τις γερμανικές μεραρχίες όλο τον καιρό που θα μπορούσαν να μας γονατίσουν. Η γιγαντομαχία της Κρήτης υπήρξε το κορύφωμα της ελληνικής... Έχει αξία πάντως να αναφέρουμε ότι την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, αλλά και του Ιταλού Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα. Η Ελλάδα έδωσε το παράδειγμα που ο καθένας πρέπει να ακολουθήσει. Μέχρι ότου οι σφετεριστές της ελευθερίας σε οποιοδήποτε μέρος της γης και αν βρίσκονται να υποστούν τη δίκαια καταδίκη τους. Αυτά ήταν τα λόγια του Φραγκλίνου Ρούσβελτ, τότε Προέδρου των ΗΠΑ, για τον αγώνα των Ελλήνων. Μπροστά μας το 10ο λύκειο Ηρακλείου, είπε ο Σερ Άντονι Ίντερ, Υπουργός Πολέμου και Εξωτερικών της Βρετανίας. Ασχέτως προς ό,τι θα πούν οι ιστορικοί του μέλλοντος, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε εμείς τώρα είναι ότι η Ελλάς έδωσε αλυσμόνη το μάθημα στο Μουσουλίνι. Ότι υπήρξε αυτή η αφορμή της επανάστασης στη Γιουγκοσλαβία. Ότι αυτή εκράτησε τους Γερμανούς στο υπηρετικό έδαφος και στην Κρήτη για 6 εβδομάδες και ότι αυτή ανέτρεψε τη χρονολογική σειρά όλων των σχεδίων του γερμανικού επιτελείου και έτσι έφερε γενική μεταβολή στην όλη πορεία του πολέμου και νικήσαμε. Με το πειραματικό λύκειο Ηρακλείου συνεχίζεται η παρέλασή μας. Η ιστορική σημασία του Ελληνοϊταλικού και του Ελληνογερμανικού πολέμου υπήρξε πολύ μεγάλη. Η στάση της Ελλάδας και οι πρώτες επιτυχίες της μετέβαλαν την ατμόσφαιρα του πολέμου. Είχαν επίδραση ανυπολόγητης αξίας στο ηθικό των λαών. Αυτή ήταν η πρώτη και πολυτιμότατη προσφορά της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του άξονα. Μπροστά μας το μουσικό σχολείο. Από την άλλη πάντως, 1141 Κρήτες νεκροί στα βουνά της Αλβανίας. Παρακαταθήκη για το σύνολο του ελληνικού έθνους.
συντροφιά με άλλους 13.000 Έλληνες αδέλφους μας. Σημειώνουν όμως πολλοί ιστορικοί, παρασυρμένοι από την εύλογη προπαγάνδα της εποχής, ότι οι Ιταλοί στρατιώτες δεν πολέμησαν ή ήταν δειλοί ή σήκωσαν ψηλά εύκολα τα χέρια. Μπορούμε όμως με τα βεβαιότητος πλέον να πούμε πως αν διατυπώθηκε κάτι τέτοιο, πρόκειται για καθαρά ιστορικό λάθος. Οι Ιταλοί στρατιώτες πολέμησαν. Και πολέμησαν επίσης με σθένος. Σημεοφόροι και παραστάτες του 1ου, του 3ου και του 5ου Λύκειου Ηρακλείου. Πολέμησαν σκληρά οι Ιταλοί στρατιώτες. Είχαν όμως ένα ηθικό έλλειμμα έναντι του Έλληνα στρατιώτη. Ο Έλληνας στρατιώτης υπερασπιζόταν βωμούς και εστίες. Ο Ιταλός ερχόταν ως κατακτητής, ως εισβολέας σε ξένο τόπο και το γνώριζε. Όμως δεν ήταν θαύμα. Ήταν ο φυσικός καρπός για σμακρές. Όμως ο Ιταλός στρατιώτης όταν κλήθηκε να πολεμήσει για την ίδια του τη ζωή, πολέμησε σκληρά. Και αυτό φάνηκε τόσο και κατά την αντίσταση που προέβαλε στα φωνικά στενά της κλεισούρας, όσο και κατά τη μεγάλη αερινή επίθεση. Και το λέω αυτό για να δείξω μόνο το μέγεθος της αξίας του Έλληνα στρατιώτη. Μπροστά μας περνάει το 7ο, ακολουθεί το 11ο και το 13ο λύκειο της πόλης μας με σημειοφόρους και παραστάτες. Συνεχίζεται με το καλλιτεχνικό σχολείο, το Παγκρίτιο και το Εσπερινό Λύκειο της πόλης μας. Στις 5 Μαΐου 1941, ο Γερμανός στρατηγός και στρατιωτικός κριτικός Πάουλ Χάσε, σε άρθρο του με τον τίτλο «Γενναίοι Έλληνες» έγραψε σε γερμανική εφημερίδα. Παρά τα αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεως, τα τάγκς, τα φλογοβόλα που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον τους, οι Έλληνες στρατιώτες αμύθηκαν με σκληρό φανατισμό. Ο Έλληνας λοιπόν είχε τότε απέναντί τους σκληρούς πολεμιστές. Αποφασισμένους πολεμιστές. Μονάδες ξεχωριστές με όραμά τους, το όραμα του Μπενίτο Μουσολίνι, που δεν ήταν άλλο από την ανασύσταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Απέναντι σε αυτούς λοιπόν επολέμησε ο Έλληνας χωρικός, ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας επιστήμονας και τελικά τα κατάφερε, νίκησε. Αυτή η ηθική υπεροχή του Έλληνα στρατιώτη εξηγεί την αιτία της νίκης. Οι Έλληνες μπορεί να μην ήταν... Με το 4ο επαγγελματικό λύκειο και το 6ο επαγγελματικό λύκειο συνεχίζεται η παρέλασή μας. Ενώ ακολουθούν σημεοφόροι και παραστάτες του 5ου και του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου. Οι Έλληνες λοιπόν μπορεί να μην ήταν ούτε αριθμητικά περισσότεροι, ούτε εξοπλισμένοι σαφώς όπως οι ιταλικές ομάδες. Το αντίθετο. Οι μονάδες του ελληνικού στρατού ήταν εξοπλισμένες με όπλα και τυφέκια που ήδη κάποιοι το 1940 τα χαρακτήριζαν μουσιακά. Ο πόλεμος του 1940-41
σκηνή τελευταία σύγκρουση στην Ευρώπη με δυνάμεις, μέσα και όπλα τόσο δυσανάλογα. Από τη μία ο βαρύς οπλισμός της σύγχρονης τεχνοκρατίας, από την άλλη μέσα αναχρονιστικά στα χέρια ενός λαού μικρού, που αγωνίζεται για την ύπαρξή του και για τις παραδόσεις του. 28 Οκτωβρίου 1940 προβάλλει στη σκηνή της ιστορίας έναν αγώνα γενικότερο μιας φυλής ανθρώπων που προσδιορίζεται από το πάθος της ελευθερίας. Μπροστά μας το σώμα ελληνικού οδηγισμού. Ο οδηγισμός είναι μια παγκόσμια αυτόνομη ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Είναι η πιο μεγάλη παρέα του κόσμου σε 100 πόλεις όλη την Ελλάδα, 145 χώρες στον κόσμο και 10 εκατομμύρια μέλη σε όλη τη γη. Η μας συνεχίζεται με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, που συμμετέχει το δεύτερο σύστημα ναυτοπροσκόπων Ηρακλείου, τρίτο σύστημα ναυτοπροσκόπων Ηρακλείου και τέταρτο σύστημα αεροπροσκόπων Ηρακλείου. Ο προσκοπισμός 108 χρόνια είναι μια κίνηση για τους νέους, εκπαίδευση για τη ζωή, μια κίνηση που εξαπλώνεται συνεχώς, μια κίνηση παγκόσμια. Είναι με μάθηση μέσα από την πράξη. Με αυτοεκπαίδευση, με ενεργό συμμετοχή. Αναφορικά πάντως με τον εξοπλισμό των Ελλήνων στρατιωτών, μόλις τα τελευταία χρόνια πριν τον πόλεμο, η κυβέρνηση μεταξά είχε κάνει μια σοβαρή στο μέτρο της εποχής προσπάθεια να εξοπλίσει τον ελληνικό στρατό. Τότε ήρθαν και τα περίφημα καταδιοκτικά που στα χέρια των Ελλήνων πιλότων έγραψαν ιστορία στους ουρανούς της Αλβανίας. Αξίζει να υποθεί και τούτο πως ανταλλάχθηκαν τότε με πορτοκάλια όπλα. Το ελληνικό κράτος και τη δεκαετία του 30 βρισκόταν στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Τότε ανταλλάχθηκαν λοιπόν με κορινθιακή και κριτική σταφίδα γερμανικής κατασκευής στη Φέκια και αντιαεροπορικά και αντιαρματικά. Και πάλι όμως, ο ελληνικός στρατός όσον αφορά τον εξοπλισμό είχε έλλειμμα. Έλλειμμα όμως που το αντιστάθμισε με τη θέληση για αντίσταση. Στην πρώτη σημαντική νίκη σε συμμαχικό έδαφος. Αισιοδοξίας και ενωμένοι να προχωρήσουμε μπροστά για ένα λαμπρότερο μέλλον. Εδώ κλείνει η παρέλαση των πολιτικών τμήματων και ο υπεύθυνος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής του Νομού Ηρακλείου, κύριος Γιάννης Λιστικάκης, κατευθύνεται προς την εξέδρα των επισήμων για να αναφέρει τη λήξη της. Χαρήκαμε την νεολαία μας, ας ετοιμαστούμε τώρα να χαρούμε και να χειροκροτήσουμε τα στρατευμένα μας νιάτα, τις ένοπλες δυνάμεις μας, τους φρουρούς της πατρίδος μας και τιμωρούς κάθε επίδοξου επιβουλέα. Πρόγονοι των σημερινών στρατευμένων δημιούργησαν το μεγαλείο του Μαραθώνα, των Θερμοπυλών, του 21, τους Τριάμβους του 1912 και 13 και το έπος του 40. Αυτά τα παιδιά που θα δείτε σε λίγο διασφαλίζουν την ειρήνη στην πατρίδα μας και θα προτάξουν πάλι τα στήθη τους σε κάθε καινούργιο επιβουλέα εάν χρειαστεί. Και τώρα κυρίες και κύριοι, περνά μπροστά από το χώρο των επισήμων ο έχων το Γενικό Πρόσταγμα της Παρέλασης, αντισυνταγματάρχης πεζικού Κωνσταντίνος Τσαντιράκης, διοικητής του τάγματος υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών με το επιτελείο του. Μουσική
έμπλημα της σχολής είναι το έμπλημα του πεζικού και το οποίο ως γνωστόν αποτελείται από μια παράσταση λιχνίας και χιαστή τυφέκιο με σπαθί και το ρητό δύο και δόξαν και αρετήν το οποίο αποδίδεται στο Σωσιάδη. Το έτος 1887 καθορίστηκαν οι διατάξεις με τις οποίες καταρτίστηκε ο θεσμός της εφεδρείας. Από τον Ιούλιο του 1953 τα δύο κέντρα υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών στη Σύρο και στην Κέρκυρα συγχωνεύτηκαν σε μία με την επωνυμία Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης όπου λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Σκοπός της λειτουργίας της ΕΑΠ είναι να καταστήσει τους δοκίμους εφέδρους αξιωματικούς πεζικού και λοιπόν όπλων και ενσωμάτων ικανός να διοικούν και να εκπαιδεύουν κατά τη διάρκεια της ειρήνης και του πολέμου τμήμα της ειδικότητάς του επίπεδου δημιουργίας. Τώρα διέρχεται από το χώρο της παρελάσεως η πολεμική σημαία της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού. Είναι η σημαία που κάτω από αυτήν έχησαν το αίμα τους οι υπερασπιστές των ιδανικών της πατρίδας μας και είναι αυτοί που κρατούσαν στα χέρια τους. Και τώρα τα ένοπλα τμήματα της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού. Προηγείται ο επικεφαλής του τάγματος με το επιτελείο του. Ακολουθούν δύο λόγοι υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών των δύο δημιουργιών η καθένας. Είναι η αυριανή δόκιμη έφεδρη αξιωματική του πεζικού και της Ελλάδος μας. Το πεζικό, το όπλο της δόξας και της θυσίας. Οι οποιασδήποτε εξελίξεις δεν μείωσαν και ούτε θα μειώσουν τον πρωταρχικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη, το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να αποφασίζεται σε αυτόν. Περνούν οι συνεχιστές των αγώνων που από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη ιστορία έγραψαν σελίδες δόξας και ανδρείας, χαρίζοντας σε εμάς την πολυπόθητη ελευθερία και δημοκρατία. Διέρχεται μπροστά από το χώρο των επισήμων η πολεμική σημαία του τάγματος Εθνοφυλακής Ηρακλείου με δύο δημιουργίες εθνοφυλάκων. Οι εθνοφύλακες είναι οι φύλακες του έθνους που έχουν ταχθεί στην υπηρεσία της πατρίδας μας και διακρίνονται για την πίστη, την αφοσίωση και την αγάπη τους τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο. Συμμετέχουν εθελοντικά σε όλες τις δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων και είναι παρόντες και συνδράμουν σε οποιαδήποτε φυσική καταστροφή προς όφελος των συνανθρώπων τους. Σειρά έχει η πολεμική σημαία της 133 Πιναρχίας Μάχης. Στα χέρια των στελεχών της αεροπορίας μας κυματίζει αγέροχη η γαλανόλευκη με το σταυρό. Σημαία και σταυρός. Σε αυτά τα απλά σύμβολα περικλείονται όλοι οι αγώνες και οι θυσίες του λαού μας. Όλοι οι αγώνες και οι θυσίες του έθνους για την επιβίωσή του με ελευθερία και αξιοπρέπεια στο πέρασμα των αιώνων. Ενσαρκώνει τις θυσίες των γνωστών και αγνώστων ηρώων του έθνους μας που έπεσαν της κοινών ρήμας υπηθόμενοι, προασπιζώντας τα όσια και ιερά της φυλής. Και τώρα τα ένοπλα τμήματα από την 133 και την 11η μοίρα κατευθυνωμένων βλημάτων. Καμαρώστε τους νεαρούς βλαστούς της χώρας μας, συνεχιστές των θρύλων και των ηρώων. Για μια ακόμη φορά στην παρέλαση της πόλης μας θα παρακολουθήσουμε την εκτέλεση ασκήσεων πυκνής τάξης και ακριβίας από δημιουργία αποτελούμενη από τους υποψηφίους εφέδρους αξιωματικούς. Οι ασκήσεις πυκνής τάξης και ακριβίας έχουν σκοπό να αναπτύξουν το αίσθημα της πειθαρχίας, της συνοχής και της υπερηφάνειας με την ταυτόχρονη εκτέλεση απλών κινήσεων για τις οποίες χρειάζεται συντονισμός, ζωηρότητα και ακρίβεια.
ενισχύεται παράλληλα η ομοιογένεια της δημιουργίας και η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των μελών που την απαρτίζουν, παράγοντας αποφασιστικός για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος τόσο σε ειρηνική όσο και σε πολεμική περίοδο. Το δυνατό χειροκρότημα και υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου αφενός και αφετέρου, με το πρόσταγμα του αξιωματικού επικεφαλής που έχει, όπως θα δούμε, όπου θα αναφερθεί από τον ίδιο σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα το πέρας της παρελάσεως της εθνικής μας επετείου. Εδώ βλέπουμε εικόνες. Αναφέρθηκε λοιπόν το πέρας της παρελάσεως της εθνικής μας επετείου της 28ης Οκτωβρίου του 1940 στον Υπουργό, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, τον κύριο Φωτάκη. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς μετά και το πέρας της στρατιωτικής και μαθητικής παρέλασης, μια παρέλαση τιμής στους αγωνιστές, στους 14.500 νεκρούς του πολέμου του ελληνογερμανικού και ελληνοϊταλικού μετόπου. Κυρίες και κύριοι, να έχετε μία όμορφη